και τι που έριξε ο πρόεδρο. Το είχατε προγραμματίσει, εννοείται. <laughs> <laughs> δεν ξέραμε τι θα πει ο Ερντογάν, η αλήθεια Δεν το ξέραμε, αλλά τα είπε. Έθεσε τα θέματα ο πρόεδρο Ερντογάν. Δεν τα περιμέναμε, η αλήθεια. Δεν ξέρω, εσεί ευνηδιαστήκατε. Ούτε ευνηδιάστηκα, ούτε δεν ευνηδιάστηκα. Έχει μια πολιτική η Τουρκία. Τα έχει, ξαναπ... τα έχει ξαναπεί αυτά ο Ερντογάν. Του είχε απαντήσει η Ελλάδα. Mm -hmm. Προφανώ εξυπηρετεί μια επιδίωξη που έχει και που αφορά κυρίω την. Ε διευθέτηση που θέλει να επιδιώξει στο ανατολικό του σύνορο. Ναι, αλλά τα λέει μέσα στο σπίτι μα. Θα σα απαντήσω. Λίγο πριν θα σας απαντήσω. έχουμε επίσημε συνομιλίε και άκουσα τον κύριο Δένδια πριν να μιλάει για ήττα. Λέει αυτό είναι μια ήττα τη Ελλάδα. Εγώ Ελλάδας. δεν θέλω να μπω τώρα σε μια μικροκομματική αντιμετώπιση θεμάτων που πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία όλων των κομμάτων, μια εθνική συμφωνία. Ο κύριο Δένδια βρήκε σήμερα άλλο ένα θέμα κοντά στα τα Μολότοφ και των Εξαρχείων, mm -hmm. να βάλει και το θέμα του Ερντογκάν και όλα τα άλλα. Mm -hmm. Ένα θέμα αντιπολίτευση πρωί-πρωί. Δεν με αφορά αυτό. Μερικά θέματα είναι εκτό τη τρέχουσα αντιπολιτευτική ατζέντα. Mm -hmm. Χρειάζεται μια σοβαρότητα. Mm -hmm. Θυμάμαι ότι ο κ. Ερντογκάν είχε έρθει και επί κυβερνήσεω καναμαλή στην Ελλάδα. Βεβαίως. Αν έλεγε κάτι Αν νωρίτερα. Όμως. Ο κ. Μολυβιάτη όταν πήγαινε στην. Στην Τουρκία, παρενοχλήθηκε το αεροπλάνο του Υπουργείου Εξωτερικών τότε Εντάξει. από τα τουρκικά μαχητικά. Φωνάζαν εδώ διάφοροι να γυρίσει πίσω ο Μολυβιάτη, να μην πάει στην Τουρκία. Κούρα Δεν είναι αυτή σοβαρή πολιτική. Αυτή είναι πολιτική που στην καλύτερη των περιπτώσεων έχει συναισθηματική, κατανοητή φόρτιση και αντίδραση. Στη χειρότερη είναι μια εθνικιστική κερδοσκοπία. <ΣΙΔΟ> και δεν μπορεί να μιλάμε με τέτοιου <ΣΟ'> όρου. <ΣΟ'> πάμε τώρα, πάμε τώρα στην ουσία και όχι τι λέει ο κύριο Δένδια ή οποιοδήποτε άλλο. Αντιπολιτευόμενο. Η ουσία <ΣΟ' ΣΟ' σχεδί> <σ' αυτοί σχεδί> λοιπόν είναι ότι ο Ερντογκάν λοιπόν, θέτει ένα θέμα το οποίο η ελληνική κυβέρνηση δεν το συζητά. Όχι σημαίνει καμία κυβέρνηση δεν το συζητά. Αυτό λέμε. Έχει σημασία. Το είπε στο τραπέζι του κύριου Παχελά. Δεν το είπε στο τραπέζι των συζητήσεων από το ζήτημα αυτό. Δηλαδή είναι σαν να μην το είπε. Είναι μια πάγια θέση που έχει η Τουρκία. Και άλλε πάγιε θέσει έχει η Τουρκία σχέση με το Αιγαίο. Τη λέει. Mm -hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμεί πρέπει να αναδιπλωθούμε και να μην επιδιώκουμε. Δεν πρέπει να απαντήσει η ελληνική πλευρά. Απάντησε χθε. Τι είπε. Και είπε ότι θεμέλιο των σχέσεων των ελληνικικών είναι η συνθήκη τη Λοζάνη. Τελεία. Yes. Αυτό είναι σαφέ. Και το διεθνέ δίκαιο. Mm -hmm. ε, θα... δεν, δεν υπάρχει θέμα κατά τη γνώμη σα. Αυτό λέτε. Δεν υπάρχει θέμα για την Ελλάδα. Υπάρχει θέμα για την Τουρκία. Mm -hmm. Αλλά τον άλλο το άλλο. Με Όχι, την ιστορία. λέω αν υπάρχει θέμα με το γεγονό εροχλητική... που άνοιξε για μια κομμάτια. Είναι ενοχλητικό ότι ο κύριο. Λίγε ώρε πριν έρθει εδώ. Το είπε, θα το απαντήσουμε με την παρουσία που θα είναι εδώ πέρα. Θα είναι πέρα. Με αφέχει. την ιστορία των οκτώ, κύριε Φίλη, είμαστε εκτεθειμένοι. Να, ολοκ... να ολοκληρώσουμε ναι, με ναι, ναι. Σημασία. Για να πάμε λίγο η, αυτό. η, κοινή γνώμη η ελληνική δεν, γνωρίζει τα ζητήματα όλα και καλά κάνει, βεβαίω. Η συνθήκη τη Λοζάνη δεν είναι μια ελληνοτουρκική συνθήκη. Το ξέρουμε αυτό. Είναι μια διεθνή, πολυμερή συνθήκη και αφορά τον καθορισμό, των, uh, τη μυασιά των εδαφών τη παλαιά Οθωμανική Αυτοκρατορίας όταν <Καλυκά> διελύθη, <Καλυκά> τι παίρνει η Τουρκία, τι παίρνουν οι γύρω χώρε. Ενώ στο θέμα των, σχέσ, των σύνορων Ελλάδο-Τουρκία είναι απολύτω ξεκάθαρο που είναι το σύνορο. <Καλυκά> απολύτω ξεκάθαρο, ε, δεν είναι καθαρό στο ανατολικό σύνορο τη Τουρκίας Εκεί που είναι το πόλεμο τώρα, και λοιπά, και Μουσούλη κλπ. Άρα το ότι ανακοινεί με κάποια ένταση τον τελευταίο καιρό η Τουρκία το ζήτημα αυτό. Είναι Είναι για αλλού. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και είναι λάθο εμεί να το. θεωρήσουμε ότι αφορά την Ελλάδα, δηλαδή να ενσωματώσουμε. να Εγώ τον άκουσα να μιλάει για τα νησιά. Λέει κάποιε αποστάσει ανάμεσα στα νησιά είναι προβληματικέ. Τα έχει πει πολλέ φορέ όπω χρειάζεται και έχουν γίνει και ήμια για το θέμα αυτό. Δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι πρώτη φορά. Τα έχει πει και άλλε φορέ η Τουρκία αυτά. Αυτό Μάλιστο. δεν σημαίνει ότι είναι άλλη σημασία. Τι πάει να πει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι εμεί δεν έχουμε λόγο να μεγενθύνουμε τα θέματα τα οποία θέλουμε. Καθόλου δεν αυτά ότι... να τα κρύβουμε. Καθόλου δεν τα και κρύβουμε. Και δεν υποτιμούμε. Σημασία έχει να έχουμε ισχυρή αποτρεπτική δύναμη που να στηρίζεται και στι ενόπλε δυνάμει βεβαίω. Ναι. Αλλά κυρίω στο διεθνέ δίκαιο και τη διεθνή μα συμμαχία. Μήπω δεν έπρεπε Ιστο. να έρθει ο Ερντογάν, κύριε Φίλη, τελικά δημιουργώντα όλο αυτό το κλίμα λίγε ώρε πριν φτάσει μάλιστα, και πατήσει. Μα να συζητούμε τώρα όταν ο Ερντογάν Πατάει στο έδαφο το ελληνικό να λέμε ότι έπαιρνε να έρθει. Τι είναι αυτό, είναι εξωτερική πολιτική αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια φτηνή αντιπολίτευση, η οποία μπορεί να εξυπηρετεί και τον Ερντογκάν. Mm -hmm. Βεβαίω. Στην να περίπτωση του Ερντογκάν. Μην, μην εσωτερικεύουμε θέματα τα οποία θέτει για δικού του λόγου ε, ο Ερντογκάν. Mm -hmm. Μην τα κάνουμε για δικά μα Μάθαμε από το ρεπορτάζ ότι η κυβέρνηση θορυβήθηκε με τι δηλώσει αυτέ, ότι υπάρχει μια επικοινωνία με τον πρόεδρο Προκόπη Παυλόπουλο θορυβήθηκε για τον τρόπο που θα εννοείται. διαχειριστεί το Ενεργοποιήθηκε θέμα. Ενεργοποιήθηκε βεβαίω, αφού δεν θα υπάρξει εννοήση. Mm -hmm. Αυτό είναι το απολύτω και συνταγματικά αναγκαίο. Mm -hmm. Βεβαίω. Με τη Θράκη, εσεί δεν ανησυχείτε, κύριε φίλη. Τι ανησυχείτε έχω στη Θράκη. Δεν έχω καμία ανησυχία. αλλήμον αν, αν η, η ελληνική πολιτική. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει κάνει ό,τι θέλει, δεν σα νοιάζει όχι, αυτό. Όχι. κάνει με βάση ένα πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με το Υπουργείο Εξωτερικών. Mm -hmm. Και έχει και, και άλλοτε υλοποιηθεί. Δεν είναι πότε θα πηγαίνει ένα Τούρκο αξιωματούχο στη Θράκη. Mm -hmm. Το ερώτημα είναι γιατί πρέπει εμεί να ενσωματώνουμε ω ανησυχία. Για την ελληνική επικράτεια mm -hmm. ζητήματα τα οποία μπορεί να θέτει ρητορικά η τουρκική πλευρά. Για Δεν είναι οποιοδήποτε αξιωματούχο ο, ο κύριο Ερντογάν, κύριε φίλη, και ήδη τι τελευταίε μέρε έχουμε και αντιδράσει. Δεν ξέρω τι θα περιοχή. βγει επί τη ουσία από τι συναντήσει με του υπουργού τη Τουρκία, γιατί έχει μεγάλη σημασία να προωθείτε η διμερή στην πράξη οικονομική Αυτά τα είπε και κοινωνική συνεργασία. Και στα οικονομικά και στα ενεργειακά δω... και στα προσφυγικά. Όπω επίση θα περίμενα εφόσον και οι άλλε σχέσει, να κουβεντιάσουμε και ζητήματα αμοιβαία μείωση των εξοπλισμών. Το τονίζω. Αμοιβαία. Εσεί το έχετε ξαναπεί αυτό. Έχει σημασία αυτό στην ατζέντα τη ελληνική πλευρά να τίθεται το ζήτημα αυτό ναι. και να πιέζουμε διεθνώ την Τουρκία. Είναι μια ρητορική η οποία δεν έχει καμία δεν αξία για την Τουρκία. Ρητορική. Όχι, έχει. Καμία Η απολύτερο. Τουρκία, δεν, η Τουρκία όσο... δεν έχει την Ελλάδα μόνο. Έχει και άλλε περιοχέ να αντιμετωπίσει. Ακριβώ. Η Τουρκία, ακριβώς, η Τουρκία Επομένως... δεν είναι τόσο ισχυρή όσο νομίζουμε. Έχει προβλήματα και αυτή. Έχει μεγάλα προβλήματα. Το γεγονό ότι ψάχνει για γεωπολιτικέ συμμαχίε, mm -hmm. ε, βλέπετε ποτέ, με τον Πούτιν κλπ. δείχνει όχι δύναμη, δείχνει και αδυναμία. Mm -hmm. Μήπω τη χρησιμοποιεί με την... την Ελλάδα η Τουρκία σε αυτή τη φάση ω γέφυρα για την Ευρώπη, όπω γράφεται και στην αρθρογραφία και εδώ και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν τη χρησιμοποιεί κανένα. Η Ελλάδα έχει δική τη πολιτική. Και η επιλογή τη Ελλάδα είναι να υπάρχουν καλέ σχέσει τη Ελλάδα, τη Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι συμφέρον τη Ελλάδα αυτό. Mm -hmm. Άρα δεν χρησιμοποιεί η Τουρκία την Ελλάδα, αλλά υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον για την προώθηση στη βάση όμω των διεθνών αξιών και των ευρωπαϊκών αξιών των σχέσεων Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm -hmm. Απόδειξη το προσφυγικό. Ήταν μια συμφωνία η οποία επικρίθηκε και ορισμένε πλευρέ, θα έλεγα σωστά ανθρωπιστικέ, μάλιστα. Mm -hmm. Αλλά προσέξτε, έχει δύο εκατομμύρια πρόσφυγε στα παράλια του Ερντογκάν. Δεν ήρθαν στην Ελλάδα αυτοί όλοι. Mm -hmm. Ήρθαν μερικέ δεκάδε χιλιάδε. Ναι, αλλά παραμένει ο όπλο χέρι. στα χέρια του Πρόεδρου Ερντογκάν. Παραμένει ω ενόπλο. Ανά πάσα στιγμή. Πρόσφυγες. Όχι, ανά στιγμή. Μα υπάρχει ε αντισπράγμαση. Υπάρχει ένα πράγμα. Δεν σημαίνει ότι το χρησιμοποιεί. Με την ιστορία των οκτώ, κύριε Φίλιπ, μήπω είμαστε κάπω εκτεθειμένοι. Γιατί δεν είναι απλό πράγμα ο Τούρκο πρόεδρο να βγαίνει και να λέει: Μου είχε πει ο Τσίπρα ότι θα γυρίσουν και θα επιστρέψουν στην Τουρκία. Δεν θα μα απαντήσετε τώρα. Θα πάμε σε μια απαραίτητη σύντομη διακοπή. Αφού πρώτα σα θυμίσουμε, κυρίε και κύριοι, το διαγωνισμό μα, ο οποίο τρέχει μέχρι και αύριο. Θυμίζουμε Πράγα-Βερολίνο. Ε...